Γεια σας αγαπητοί μαθητές! Στο σημερινό μάθημα θα σας εξηγήσω τη χρήση της φράσης σιγά μην, αφού ο μαθητής μας Jean-Louis θέλει να καταλάβει σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται και ποιους χρόνους χρησιμοποιούμε με αυτή τη φράση. Πρώτον, αυτή τη φράση μπορεί να την ακούσετε με δύο τρόπους, σιγά μην και σιγά να μην. Και στις δύο περιπτώσεις έχει το ίδιο νόημα. Χρησιμοποιείται για να δείξει τη δυσπιστία μας, την αδυναμία μας να πιστέψουμε κάτι που μας λέει κάποιος ή κάτι που δεν πιστεύουμε ότι θα κάνει κάποιος ή ακόμη κάτι που δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε οι ίδιοι. Δεύτερον, οι χρόνοι που συνοδεύουν αυτή τη φράση είναι ο παρατατικός, δηλαδή μια πράξη που επαναλαμβανόταν στο παρελθόν, και ο στιγμιαίος μέλλοντας, δηλαδή μια πράξη που θα γίνει μια στιγμή στο μέλλον. Σε μερικές περιπτώσεις συνοδεύεται και από αόριστο, δηλαδή μια πράξη που έγινε στο παρελθόν και τελείωσε. Με τον παρατατικό και τον αόριστο, φαίνεται ότι μιλάμε για μία πράξη που έγινε στο παρελθόν και δεν πιστεύουμε ότι έγινε, αλλά και για μία πράξη που θα γίνει στο μέλλον και ξέρουμε από πριν ότι δεν θα πραγματοποιηθεί. Και με τον μέλλοντα για μία πράξη που θα γίνει στο μέλλον που και πάλι δεν πιστεύουμε ότι θα γίνει. Όταν δηλαδή ακούσουμε τη φράση «σιγά μην έτρωγες φασολάδα» ή «σιγά να μην έτρωγες φασολάδα», ξέρουμε ότι το συγκεκριμένο φαγητό δεν αρέσει σε κάποιον και γνωρίζαμε από πριν ότι δεν επρόκειτο να το φάει. Εδώ γίνεται χρήση παρατατικού, γιατί η πράξη έγινε στο παρελθόν. Επιπλέον, όταν πούμε «σιγά μην πήγαινες» ή «σιγά να μην πήγαινες» ή «σιγά μην ερχόσουν» ή «σιγά να μην ερχόσουν», εννοούμε ότι ξέραμε από πριν ότι δεν επρόκειτο να πάει κάπου. Ένα παράδειγμα διαλόγου. «Θα έρθεις μαζί μας το Σαββατοκύριακο? Θα πάμε στο χωριό, στον παππού και στη γιαγιά». «Ναι, γιατί όχι?» «Θα τους βοηθήσουμε να βάψουν και το σπίτι». «Όχι, τελικά θα μείνω στο σπίτι. Θα πάω για καφέ με τους φίλους μου». «Σιγά μην ερχόσουν. Μόλις άκουσες για δουλειά, αποφάσισες να μην έρθεις». Με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιούνται και οι φράσεις «σιγά μην κλάψω» ή «σιγά μην στραχωρεθώ» για κάτι που δεν αξίζει. «Σιγά μην φοβηθώ», «σιγά μην κοιμηθώ απόψε με τόσους καφέδες που ήπια», «σιγά μην τον αφήσω να φύγει χωρίς να με πληρώσει», «σιγά μην ήρθες όσο έλειπα». Ρώτησα την αδελφή μου που ήταν όλη μέρα στο σπίτι και μου είπε ότι δεν πέρασες. «Σιγά μην πάμε εκδρομή με αυτές τις βροχές». «Σιγά μην μιλήσει για ό,τι έγινε». Σε όλες τις περιπτώσεις φαίνεται ότι είναι αδύνατο να συμβεί αυτό για το οποίο γίνεται λόγος. Αποκλείεται, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Ακόμη, ο Jean-Louis μας ρώτησε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το αρνητικό μόριο «δεν» με αυτή τη φράση. Δηλαδή, «σιγά μη δεν». Η απάντηση είναι όχι, γιατί δεν γίνεται να έχουμε δύο αρνήσεις σε αυτή τη φράση. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω τώρα ο Jean-Louis αλλά και όλοι εσείς να καταλάβατε πότε χρησιμοποιούμε αυτές τις φράσεις και να μπορείτε να τις εντάσσετε στο λόγο σας. Γράψτε μας κι εσείς τα δικά σας παραδείγματα με αυτή τη φράση κάτω από αυτό το βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!